Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Θεσσαλία, την οποία έχουμε κατά καιρούς τιμήσει ως γνωστόν πάρα πολύ μέσα από τις εκπομπές μας. Συγκεκριμένα, σας έχουμε ετοιμάσει ένα πλουσιότατο πρόγραμμα με έντονο λαογραφικό και μουσικολογικό ενδιαφέρον μέσα από τις επιτόπιες καταγραφές μας, που πιστεύουμε πως θα μιλήσει στις ψυχές όλων και ιδιαίτερα των απανταχού Θεσσαλών που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Ο Λουκιανός, το 120 με το 180 μετά Χριστόν, στο έργο του με τίτλο «Περιορχήσεως» έλεγε χαρακτηριστικά για τους Θεσσαλούς. Στη Θεσσαλία, σε τόσο μεγάλη υπόλοιψη είχαν τον χορό, ώστε τους άρχοντες και τους πολεμικούς αρχηγούς τους τους ονόμαζαν πρωτοχορευτές. Και αυτό φαίνεται και από τις επιγραφές στους Αδριάντες που έστειναν για τους άριστους και τους πιο εξέχοντες από αυτούς. Όπως για παράδειγμα σε μία επιγραφή τους που έγραφαν ότι η πόλης τον εξέλεξε ως πρωτοχορευτή. Η Θεσσαλία τώρα, επειδή συνορεύει με τη Ρούμελη, την Ήπειρο και τη Μακεδονία, συγγενεύει όπως είναι φυσικό και μουσικά με αυτές τις περιοχές. Θα το έχετε δει τόσες φορές με τόσα αφιερώματα που έχουμε κάνει. Τα παραδοσιακά όργανα εδώ είναι το βιολί, το κλαρίνο, το λαούτο, το ντέφι ως όργανο ρυθμικής συνοδείας και παλιότερα το σαντούρι. Στη στεριανή περιοχή πρωταγωνιστεί το κλαρίνο, ενώ στην ορεινή αγραφιώτικη περιοχή σύνηθες μελωδικό όργανο είναι το βιολί. Πάμε όμως σιγά σιγά να ξεκινήσουμε από τόπο σε τόπο, επαναλαμβάνω, αυτό το πλουσιότατο έως και συλλεκτικό θα έλεγα αφιέρωμά μας στη Θεσσαλία και στη σπουδαία μουσικοχορευτική της παράδοση που βαθαίνει πάρα πολύ μέσα στο χρόνο. Υπερδικά μου και εσύ με
Πέρδικα μου λιγερή. Πέρδικα, πέρδικα μου με μια γειτόνισσα μου. Άσπρη βαμπάκια είχα στη πόρτα μου, μου την πήρανε την Παναγιώτα μου. Το έχετε ακούσει το τραγούδι, δεν μπορεί. Ορίστε, υπάρχει καλύτερο μέρος από το να είμαστε μέσα σε ένα χωράφι με βαμπάκια? Το βαμπάκι στην οικιακή οικονομία, φίλες και φίλοι, ήταν απαραίτητο και περιζήτητο. Στον τόπο μας η πρώτη του καλλιέργεια πραγματοποιήθηκε πού? Στον ομό Ηλίας, το 2ο π.Χ. αιώνα, με την παλαιά ονομασία Βύσσος. Από εδώ πήραν την ονομασία τους και τα υφάσματα μάλιστα που κατασκευάζονταν εκείνη την εποχή, που τα έλεγαν Βυσσινά. Το βαμπάκι λοιπόν το πρωτοέφεραν στην Ελλάδα οι στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Ινδία, όπως μαρτυρεί ο Ηρόδοτος. Η ονομασία του δε σε βαμπάκι πραγματοποιήθηκε στα χρόνια του Ιουστινιανού και συμπεριελήφθηκε στην Ιουστινιάνια νομοθεσία. Στη Βυζαντινή τώρα εποχή το βαμπάκι φαίνεται πως είχε διαδοθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Στη δε τουρκοκρατία είχε εξαπλωθεί η καλλιέργειά του σε όλη την Ελλάδα, είχε δε περάσει στο υποσυνείδητο του λαού μας ως ένα πολύτιμο προϊόν για την οικιακή οικονομία. Έτσι το βαμβάκι το χαίρονταν όλοι για τα βαμβακερά του υφάσματα που κοσμούσαν την ένδυση και που τα φορούσαν όλες οι οικογένειες. Έδιναν ακόμη μέχρι και το όνομα μπαμπακιά ως βαπτιστικό σε κορίτσια, λόγω του θαυμασμού τους προς το βαμπάκι. Έτσι, όταν ήρθε η ευλογημένη εκείνη η ώρα να παντρευτεί η μπαμπακιά, η κόρη δηλαδή, και να φύγει από το πατρικό της, η πολυτιμότητά της έκαμε τραγούδι τη στέρησή της. Άσπρη βαμβακιά είχα στην πόρτα μου, μου την πήρανε την Παναγιώτα μου. Μου την πήρανε και μου την κλέψανε, σ' άλλη γειτονιά την επαντρέψανε. Μου την πήρανε με τα λουλούδια της, μ' άφησαν και μένα τα τραγούδια της. Μου την πήρανε και με τους κλόνους της, μ' άφησαν και με τους πόνους της. Τι άλλο θέλετε? Σας το αφιερώνουμε μέσα από χωράφι με βαμπάκια. Be right.
μωρέ μου την πήρανε, μωρέ με τους χρόνους τη γης. Μ' άφησαν και εμένα με τους πόνους της βρε με τους πόνους τη γης.
Πάμε τώρα στο γνωστό τραγούδι του Παπαγιώργη, τραγούδι που χορευόταν κατά την παράδοση στις γιορτές της Πασχαλιάς. Αν δεν τον έχετε ακουίν αυτό τον Παπαγιώργη, να πω μικρό στα γράμματα τρανός στα πινακίδια και τώρα στα γεράματα ναρματολός και κλέφτης. Ν' όλα τα κάστρα πάτησε και όλα τα μοναστήρια και του Βαρλάμι το κελί, εννοεί την Ιερά Μονή Βαρλάμ, εδώ που βρισκόμαστε αυτή την ώρα στα Μετέωρα, δεν μπορεί να τον πατήσει. Τριγύρω γύρω το έφερνε, τον γούμενο φωνάζει. Κατέβα κάτω γούμενε να με εξομολογήσεις, γιατί έχω κρίματα πολλά και είμαι κρυματισμένος. Χίλια κορίτσια φίλησα και χίλιες παντρεμένες και παπαδιές και καλογριές λογαριασμό δεν έχουν. Και το μα
Περάσουμε εμείς στο επόμενό μας τραγούδι που είναι ένα συρτό στα τρία με θέμα του την αγάπη και με ωραιότατο ποιητικό κείμενο. Νάτες, νάτες που έρχονται τρεις μαυρομάτες, κοντούλες και γιωμάτες. Και το δραγάτι φώναξαν δώσ' μας τα φίλια και φίλα μας στα χίλια. Εσείς τα μπέλη ξέρετε, μπάτε και φάτε, κανέναν μη ρωτάτε. Θέλτε στα φίλη κόβετε, θέλτε κηδώνει, κανείς δεν σας μαλώνει. Οι παλαιότεροι σίγουρα θυμούνται τους αγροφύλακες, τους γνωστούς δραγάτες. Οι δραγάτες ήταν πολύ ευσυνείδητοι φύλακες της αγροτικής ζωής, σε μια εποχή μάλιστα που οι κλοπές αγροτικών προϊόντων και οι ζωοκλοπές ήταν, όπως αντιλαμβάνεστε, καθημερινό φαινόμενο. Με το γυναικείο φύλο και δι' με τις όμορφες γυναίκες, ήταν πάντοτε οι δραγάτες πολύ ελαστικοί και πιο επίοικοις. Και αν μπορούσαν, εδώ που τα λέμε, ας έκαναν κι αλλιώς. Ενώ ιδιαίτερα αυστηροί ήταν και με τα μικρά παιδιά για παραδειγματισμό, προκειμένου να μην συνηθίσουν στην κλοπή. Έτσι λοιπόν και οι μαυρομάτες, κοντούλες και γιωμάτες του τραγουδιού μας κάτι ήξεραν που φώναξαν τον δραγάτη και του ζήτησαν να τους δώσει στα φίλια φιλώντας στα χίλια. Εκείνος με τη σειρά του τους έδωσε την άδεια λέγοντάς τους χαρακτηριστικά ότι «Εσείς τα μπέλη ξέρετε,
Μπάτε και φάτε και κανέναν μη ρωτάτε. Θέλετε σταφύλι κόβετε, θέλετε κηδόνι, κανείς δεν σας μαλώνει. Πάμε λοιπόν στο τραγούδι μας που μας έδωσε την αφορμή να πούμε τόσα ωραία πράγματα και να θυμηθούμε τους δραγάτες.
βράδυ. Έλα, θέλεις τη χαρά αυγή. Θέλεις το βράδυ. Έλα, θέλεις τη χαρά αυγή. Μέχρι το μεσημέρι θα με βρεις μοναχή. Μέχρι το μεσημέρι θα με βρεις μοναχή. Στο παραθύρι κρύφα απ' τη μάνα ασού. Έβγα στο παραθύρι κρύφα απ' τη μάνα ασού. Και κάνεις πως ποτίζεις τη ματζουράνα σου. Και κάνεις πως ποτίζεις τη ματζουράνα σου. Μουρι στραβού
του τσιμπέρου και σβαρνά την πονιά. Μ' αρέσεις παλικάρια κι αν είπα άντρα παιδιά. Άιντε κι αν είπα άντρα παιδιά. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σταθούμε για λίγο και στους χορούς της Θεσσαλίας. Έτσι, χαρακτηριστικός χορός για τους καραγκούνιδες του κάμπου είναι ο στρωτός ταρναριστός και αρχοντικός χορός στα τρία τύπους βαρνιάρα και καραγκούνα. Για τους βουνίσιους, αγραφιώτες, οι κλειστοί θηλυκωτοί και ιερατικοί χοροί σε ρυθμό αργών τσάμικων τραγουδιών, που σας έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές σε παλιότερες εκπομπές μας, ενώ των βλάχων οι χοροί είναι οι λεγόμενοι συγκαθιστοί των 8 χρόνων σε σχήμα δοχμείων ποδών. Βρίσκουμε ακόμη μέχρι και αργούς σαρακατσάνικους καθιστικούς σκοπούς σαν τους Τεριανούς. Δεν λείπουν ασφαλώς και οι Συρτοί Καλαματιανοί χοροί των 7 χρόνων, καθώς επίσης και οι Λεβέντικοι Τσάμικοι, ενώ στις περιοχές του Πηλίου που έχουν νησιώτικη παράδοση συνηθίζονται χοροί όπως Καλαματιανοί, Χασάπικοι, Μπάλι, Καρσιλαμάδες και Ζεϊμπέκικοι και προπαντός Συρτοί. Φορτωμένη.
σκάλα βρε Κωνστάτη, να μην ξεχωριστούμε, να μην ξεχωριστούμε. Ποικίλη
και πλούσια η μουσική παράδοση της Θεσσαλίας, που δέχτηκε επιδράσεις από τη Νότια και τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Ρούμελη. Ακόμα και από τις μελωδίες και τους ρυθμούς των νησιών μας, που ο απόϊχός τους διακρίνεται σε πολλά πηλιορίτικα τραγούδια. Ο ρυθμός που κυριαρχεί εδώ, στη Θεσσαλία, είναι ο τσάμικος. Αργός, βαρύς και λεβέντικος, που ξεχωρίζει τόσο από τον αντίστοιχο ηπειρώτικο, όσο και από τον ανάλαφρο και γρήγορο μωραϊτικό. Στο είπα, Περδικούλα μου, στο χορό μην κατεβείς. Κίνη το παράκουσε, λούστηκε, χτενίστηκε. Σαν την είδο βόηβοντας, θερμασιές τον έπιασαν, ζάλες τον επήρανε. Θερμασιές πάνε να πει ότι ανέβασε θερμότητα, πυρετό, δηλαδή η ομορφιά της κοπέλας τον βάρες, όπως λέμε, κατά κούτελα. Βόηβοντας, να θυμίσω, ήταν ο Τούρκος διοικητής.
σαν την πάρια στα λιβάνια. Χαμηλά δηλαδή. Σας τα δίνω και παραστατικά. Να πούμε όμως και δύο λόγια για τους καραγκούνιδες. Καραγκούνιδες λοιπόν ονομάζονται οι κάτοικοι της παιδινής Θεσσαλίας σε αντίθεση με τους άλλους ορεινούς κατοίκους. Τους βλάχους, τους κουτσόβλαχους και τους αγαπημένους μας τους αρακατσανέους που τους κάναμε και ολόκληρο αφιέρωμα. Το όνομά τους δε άλλοι το παράγουν από το καρά γούνα που πάει να πει μαύρη κάπα και άλλοι από το καραγιουνάν που πάει να πει καθαρός Έλληνας και το συναντάμε σε κείμενα των τελευταίων αιώνων. Επίσης, κατά την επικρατέστερη γνώμη, οι καραγκούνιδες ήσαν απόγονοι των αρχαίων Πενεστών που ήταν η κατώτερη κοινωνική τάξη στην αρχαία Θεσσαλία. Μάλιστα, ως το 1910 η μοίρα τους δεν είχε καλυτερέψει, καλλιεργούσαν τη γη και οι ίδιοι ήταν ακτήμονες, δουλοπάρικοι και κολύγοι, δουλεύοντας πότε για Τούρκους αγάδες και πότε για Έλληνες τσιφλικάδες.
σφράγκο που μορλάμ παθουλά μου. Τρι σφράγκο που μόλι στο χώρο μανάμ στο χώρο. Βασίλη, κάτσε φρόνημα να γίνεις νοικοκύρης για να αποκτήσεις πρόβατα, ζευγάρια και αγελάδες. Μάνα, μραγιάς δεν γίνουμε, χαράτσι δεν πληρώνω. Φέρε μου τα λαφρό σπαθί και το βαριό ντουφέκι να πάρω δίπλα τα βουνά να περπατήσω λόγκους. Λόγκοι ήταν οι δασωμένες εκτάσεις, το λέμε και σήμερα. Να βρω λιμέρια των κλεφτών, γιατάκια καπετάνων. Γιατάκια πάλι ήταν οι κρυψώνες των κλεφτών στα βουνά. Πουρνό φιλεί τη μάνα του, πουρνό ξεπροβοδιέται. Πουρνό είναι το πρωινό, το ξέρετε. Γεια σας βουνά, ψηλά βουνά, λαγκάδια με τις πάχνες,
Καλό στο τάξιο το παιδί και τάξιο παλικάρι. Ποιος ήταν ο βασίλης του τραγουδιού, δεν είναι εξακριβωμένο, φίλες και φίλοι. Μια παραλλαγή λέει ότι ήταν παπαδοπέδι από τη Ραυσάνη της Θεσσαλίας και άλλη ότι καταγόταν από το χωριό Πυρνάρι της Ποταμιάς κοντά στην Ελασσόνα. Η μία τον θέλει σύντροφο των Θεσσαλών αγωνιστών Μάνταλου και Μπασδέκη και η άλλη του Μπουκουβάλα. Όποιος όμως και να ήταν ο βασίλης, το τραγούδι του μας παρέχει μια φυσική διατύπωση των συναισθημάτων που παρορμούσαν τους γενναίους άνδρες κατά την τουρκοκρατία, όπου τόσο η εθνική όσο και η κοινωνική τους υπερηφάνεια τους οθούσε να εγκαταλείψουν τα υλικά αγαθά μιας υπόδουλης και σκλαβωμένης ζωής και να προτιμούν την ελεύθερη ζωή των κλεφτών και των αρμάτων του βουνού. Να ζώσω τα λαφρό
σαν η κόκκιρα. Ωρε που έρχεται κοντά, άιντε που έρχεται κοντά. Σταφιλιά, κοκκίνα σταφιλιά, μπορεί να πατήσουμε, άιντε να πατήσουμε. Θέλω να ανέβω σε βουνό, σε ένα μαρμαροβούνι, να πελεκίσω μάρμαρο, να βγάλω κρύα βρύση, να βγάλω βρύς κρυόβρυση, κρύα παταγωμένη, για να έρχονται οι όμορφες, τι να κάνουν, να πλένουν, να λευκαίνουν, θα μας πει το γνωστό τραγούδι του Ζάβαλου, τραγούδι από το χωριό Θραψίμου. Θέλω να ανέβω Ζάβαλε να πελεκίσω μάρμα.
έρχονται οι εμορφές να Χρήστο, καλώς ήρθες στα Φάρσαλα. Γεια σου Γιώργο Ζουμπουρλή, ο κορυφαίος Έλληνα σεφ. Α, μου δώσε και ωραία ιδέα τώρα. Στην υγειά μας. Όμορφα να περάσουμε. Ωραίο θέμα και με διδακτικό περιεχόμενο θα μας δώσει το τραγούδι που ακολουθεί, που μας μιλάει για τα αρνητικά αποτελέσματα της συνωποσίας και του κρασιού. Το μάθατε τι έγινε τούτη την εβδομάδα? Κοιμάται, λένε οι μοναχοί, όξο στο μπαλκονάκι και το πρωί σηκώνεται βαριά από τον ύπνο. Βρίσκει τα στήθια τσανοιχτά και τσαλαπατημένα. Και αυτή η Ντελάλη έβαλε σε όλους τους μαχαλάδες. Ντελάλη πάνε να πει πως ανακοίνωσε τα μαντάτα. Τα ακούτε εσείς οι όμορφες και εσείς οι μαυρομάτες? Το μάι κρασί μην πίνετε και όξο μην κοιμηθείτε. Τρία παιδιά ζουρλάθηκαν και περπατούν στους δρόμους. Σέρνουν ψωμί για τα σκυλιά, κρασί για τους γερόντους. Το κρασί στην αρχαιότητα ως γνωστόν συνδεόταν με τη λατρεία του Διονύσου, θεού του κρασιού, του γλεντιού και του θεάτρου. Ο Αριστοφάνης επίσης ονομάζει το κρασί γάλα γερόντων για τις δυναμωτικές του ιδιότητες. Ο Γαλλινός γιατρός υποστηρίζει πάλι ότι το κρασί διευκολύνει την κυκλοφορία του αίματος και κάνει τον ύπνο ατάραχο. Κατά την αρχαιότητα πίστευαν ακόμη ότι το κρασί, εκτός από συνοδευτικό του φαγητού για να δημιουργήσει ευχάριστη διάθεση, τέρψη και φορεία, είχε και θεραπευτικές ιδιότητες, γι' αυτό το χρησιμοποιούσαν και σαν φάρμακο, όπως για την απολύμανση πληγών, ως αντίδοτο σε δαγκώματα φιδιών και ως φάρμακο για τη θεραπεία ψυχικών παθήσεων και άλλων. Τη μέθη δε τη θεωρούσαν πάλι ως φάρμακο κατά της δυστυχίας. Βεβαίως την καταδίκαζαν. Όπως για παράδειγμα ο γιατρός Ερυξήμαχος στο συμπόσιο του Πλάτωνος που την καταδικάζει και συμβουλεύει τον Αλκιβιάδη να μην πίνει περισσότερο από όσο πρέπει. Στα συμπόσια επίσης, για να αποφεύγουν τις δυσάρεστες συνέπειες της μέθης, έπιναν το κρασάκι αραιωμένο. Το σωστό μέτρο, μάλιστα, στο συμπόσιο μας το δίνει ο Μυτιλινέος Αλκαίος, ο σκληρός και ηγετικός μαχητής της αριστοκρατικής παράταξης, αλλά και ο πάντοτε εξαίσιος ποιητής. Το κρασί, λέει, ο γιος της Εμέλης, υπονοεί το Διόνυσο εδώ, το έδωσε στους ανθρώπους για να ξεχνούν τους πόνους τους. Βάλε το στα ποτήρια αναμειγνύοντας ένα μέρος κρασί με δύο νερό, ώστε να μην εξουσιάζεται από τη μέθη αυτός που διασκεδάζει, αλλά να διατηρεί, όπως λέμε, την αξιοπρέπειά του. Νυφάλιο έλεγαν οι αρχαίοι πάλι αυτόν που δεν έπινε κρασί. Από το ρήμα νύφο βγαίνει το νυφάλιος, που πάει να πει δεν πίνω ίνον, είμαι εγκρατής, άρα έχω και πνευματική διάβγεια. Και κραμένος ίνος. Από το κράμα ήταν λοιπόν το νερωμένο κρασί, που το προτιμούσαν βεβαίως κρύο. Γι' αυτό έφερναν από τα βουνά χιόνι τυλιγμένο σε άχυρα και το έριχναν στο κρασί για να παγώσει. Απ' την άλλη, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί με την παράδοση διατήρησαν αναλύωτη τη βάση της αρχαιοελληνικής σύντησης, που ήταν και είναι άρτος, ίνος και έλαιον, δηλαδή το λάδι. Ο σίτος, ο ίνος και το έλαιον
που ευλογήθηκαν από τον ίδιο τον Χριστό. Και στη Βυζαντινή εποχή όμως πρέπει να πούμε ότι το κρασί δεν έλειπε από τα τέσσερα γεύματα της ημέρας. Τα γεύματα, υπενθυμίζω, ήταν το πρόγευμα το πρωί, το γεύμα το μεσημέρι, το δειλινό το απόγευμα και ο δείπνος το βράδυ. Πάντως είναι γνωστή και η σημερινή παροιμία που λέει ότι ο ύπνος τρέφει το παιδί και ο ήλιος το μοσχάρι και το κρασί το γέροντα τον κάνει παλικάρι. Στο τραγούδι μας τώρα φαίνεται η αρνητική επίδραση του κρασιού. Το «Μάι κρασί μην πίνετε και όξο μην κοιμηθείτε» παραγγέλνει η Λένη στις άλλες όμορφες κοπέλες για να μην περάσουν και να μην πάθουν τα ίδια με εκείνη που θα είχε πιει από ό,τι φαίνεται το προηγούμενο βράδυ μπόλικο κρασάκι με αποτέλεσμα να πέσει θύμα ερωτικής εκμετάλλευσης. Γι' αυτό, κορίτσια, να προσέχετε, γιατί οι εποχές έχουν αλλάξει και οι καιροί είναι περίεργοι και δύσκολοι. Πάμε στο τραγούδι μας. Τα στήθια τσανίχτα. Άιντε βρίσκει τα στήθια τσανίχτα και τσαλαπατημένα κι αυτή ντε λάντε λαλίνε βγάλε. Αμάν κι αυτή τε λάντε λαλίνε βγάλε. Όλους τους μακαλάδες τα ακούτε. Εσείς οι όμορφες αμάν τα ακούτε. Εσείς οι όμορφες. Άιντε τα ακούτε εσείς. Εσείς οι όμορφες, ξάνθες και μαυρομάτες στο μάικρα. Σι, κρασί μη πίνετε, αμάν το μάικρα. Σι, κρασί μη πίνετε.
ψηφτώ, πώς θα πάω να παντρευτώ. Ευκαιρία είναι όμως εδώ να θυμηθούμε για λίγο έτσι μαζί, έχω κέφια τώρα, και μερικές πολύ ενδιαφέρουσες παροιμίες για τα βουνά, όπως μου έρχονται αυτή την ώρα στο νου. Κυρίως όμως να δούμε έμπρακτα αυτή την τόσο στενή σχέση του λαού μας με τα βουνά, που όπως είπαμε έχει περάσει πολύ έντονα και μέσα στα δημοτικά μας τραγούδια. Ξεκινάμε λοιπόν με τη φράση «Οι κάμποι θρέφουν άλογα και τα βουνά λεβέντες», που τη βρήκαμε παλιότερα, αν θυμάστε, σε τραγούδι μωραΐτικο στη Γαστούνη της Ηλίας. Αυτή λοιπόν τη φράση την χρησιμοποιούσαν οι ορεσίβοι, δηλαδή αυτοί που ζούσαν και κατοικούσαν στα βουνά, όταν ήθελαν να καυχηθούν και να μειώσουν ή αλλιώς να πειράξουν τους κατοίκους του κάμπου. Ότι και καλά τα βουνά βγάζουν σπουδαίους άντρες, ενώ οι παιδιάδες και οι κάμποι τίποτα καλό δεν έχουν πέρα από άλογα. Ποιος ξέρει, ίσως λόγω του καθαρού αέρα και του οξυγόνου. Άλλη πάλι παροιμία γνωστή σε όλους μας είναι αυτή που λέει «Θα πάρω δίπλα τα βουνά», όταν κάποιος είναι πολύ απογοητευμένος και έχει μεγάλη θλίψη. Παρόμοια και με εκείνη που λέει ότι αυτός πήρε τα βουνά, που σημαίνει ότι ξέφυγε και ότι έφυγε μακριά από τον κόσμο και γυρίζει, όπως λέμε, δεξιά και αριστερά. Α, στην Ήπειρο λένε ότι «βουνό με βουνό δε σμίγει», παροιμία που θέλει να δείξει πως είναι δυνατόν να συμβεί το πιο απίθανο πράγμα ανάμεσα σε δύο άτομα και να ανταμώσουν, ας πούμε, στη μέση του πουθενά, έπειτα από πολλά πολλά χρόνια και σε τόπους εντελώς απομακρυσμένους. Στη Μάνη πάλι λένε «και τα βουνά ξεπέφτουν και κάποιοι δυστυχούν», το θυμήθηκα, που σημαίνει ότι ακόμα και οι μεγάλοι και τρανοί μπορεί κάποτε να παρακμάσουν και να δυστυχήσουν. Στην Κεφαλονιά πάλι λένε, που την επισκεφτήκαμε με την εκπομπή μας, «από βουνό σε λαγκάδι», για να δείξουν τις ψυχολογικές μεταπτώσεις του ανθρώπου και το πόσο εύκολα αλλάζει η διάθεσή του από τη μια στιγμή στην άλλη. Πόσο εύκολα δηλαδή μπορούν να έρθουν τα πάνω κάτω στη ζωή. Μαθημένα είναι τα βουνά από τα χιόνια. Βλέπω και χιόνια πίσω μου στον Όλυμπο. Παροιμία που επίσης τη λέει κάποιος για να δείξει ότι είναι συνηθισμένος να υπομένει με γενναιότητα
τις ατυχίες αλλά και τις δυσκολίες στη ζωή. Πολλές φορές δεν χρησιμοποιούμε πάλι και τη φράση «αυτό μου φαίνεται βουνό». Εγώ τη λέω πολλές φορές για κάτι που νιώθουμε ότι μας υπερβαίνει και μας φαίνεται τεράστιο, δυσβάσταχτο και ασήκωτο που δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και να το αντιμετωπίσουμε με τίποτα. Έχετε για ψηλά βουνά. Ηρωνική πάλι φράση για να δείξουμε μεταφορικά ότι κάποιος έχει καβαλήσει το καλάμι και ότι πήραν τα μυαλά του αέρα. Ή επίσης η γνωστή φράση που λέει «αυτός κατέβηκε από τα βουνά», που δηλώνει άνθρωπο απαίδευτο και αμαθή, στουρνάριο όπως το λέγαμε σήμερα. Και τέλος, τη γνωστή σε όλους μας φράση «να ζήσει σαν τα ψηλά βουνά», ευχή πανελλήνια και από τις προσφυλέστερες που συνηθίζεται τόσο στις ονομαστικές εορτές όσο και στους γάμους. Πάμε στο τραγούδι μας, το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα να πούμε όλα αυτά για τα βουνά.
κλέψαν και το λαϊτάρνι. Χρυσό μαλλί. Από εδώ, το αφιέρωμά μας στη Θεσσαλία και στην πλουσιότατη πολιτιστική της κληρονομιά πλησιάζει στο τέλος του. Οι συνεργάτες μου και εγώ ευχόμαστε ολόψυχα υγεία, ευτυχία και ευημερία στους κατοίκους της περιοχής, μακριά πλέον από δεινά και συμφορές που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ταλαιπώρησαν πάρα πολύ τη Θεσσαλική γη, σκορπώντας βαθύτατη θλίψη στο Πανελλήνιο. Για όλους εξάλλου, επιτρέψτε μου και για μένα προσωπικά, οι Θεσσαλοί ήταν, είναι και θα είναι για πάντα άνθρωποι της αγκαλιάς που διακρίνονταν ανέκαθεν για το ήθος, τον ευπρεπισμό, την καλοκαγαθία, τη φιλοξενία. Θα μπορούσα μέχρι το πρωί να λέω για τους Θεσσαλούς κοπλιμέντα. Και προπάντων για το χαμόγελό τους που είναι και ο καθρέπτης της αγνής ψυχής τους. Θα κλείσουμε λοιπόν και πάλι με τον εθνικό ύμνο της Θεσσαλίας, με την Καραγκούνα, και θα την αφιερώσουμε στους απανταχού Θεσσαλούς που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.